Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Η κυβέρνηση θα διαθέσει δωρεάν υφασμάτινες μάσκες σε όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς. Δωρεάν υφασμάτινες μάσκες. Είπαμε να φτιάξουμε μάσκες, όχι κουκούνες τα παιδιά ή κουβέρτες. Για την επαναλειτουργία των σχολείων σε πλήρη σύνθεση, όμως με αυξημένα μέτρα προστασίας. Με πολλά προβλήματα ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά όσον αφορά στα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό. Να δούμε τι γίνεται και με τα σχολεία. Είναι περισσότερα από 200 αυτά που παραμένουν υποκατάληψη. Με την κυβέρνηση μάλιστα να θέτει ζήτημα νομιμότητας αυτού του τύπου της διαμαρτυρίας. Θα πρέπει όλοι να τηρούν την νομιμότητα. Με εισαγγελική παρέμβαση πρέπει αύριο η αντιδήμαρχος και αυτοί να ανοίξουν τα σχολεία. Για ένα και μόνο πράγμα ευχαριστούμε για αυτή την κυβέρνηση που με τον τραυματισμό, τις επιθέσεις και τις ανακοινώσεις δείχνει πόσο μας φοβάται. Στο τμήμα σηκωτώ, ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε, μα τέλειω το θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειωμό.